Ο χάρτης με το σύνολο της επικράτειας να βάφεται στο χρώμα του όχι και το τελικό αποτέλεσμα να φέρνει μπροστά το όχι με 61,31% έναντι 38,69% του ναι, έφερε πανηγύρια στο Σύνταγμα με τον κόσμο να κατακρίζει ως τα ξημερώματα την πλατεία. Ήδη όμως, εκτός από τους χορούς, είχε ξεκινήσει και το γαϊτανάκι της διαπραγμάτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας, παρά το συντριπτικό ποσοστό του όχι που ισχυροποιεί τη θέση του, πήρε την πρωτοβουλία να συγκαλέσει συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών και μάλιστα με τη διαδικασία του κατεπήγοντος. Το ραντεβού ορίστηκε για τις 10 το πρωί, υπό τον Προκόπη Παυλόπουλο. Μετά από πολλές ώρες διαβουλεύσεις, οι οποίες διήρκεσαν σχεδόν 7 ώρες, και ενώ η συζήτηση διακόπτονταν ώστε ο Πρωθυπουργός να μιλήσει στο τηλέφωνο με ξένους ηγέτες, οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος συμφώνησαν να παρουσιάσει αύριο ο Αλέξης Τσίπρας στη Σύνοδο Κορυφής τις προτάσεις της Ελλάδας για συμφωνία. Στο σύνολό τους, οι πολιτικοί αρχηγοί τόνισαν πως ο Αλέξης Τσίπρας έλαβε εντολή συμφωνίας και όχι ρήξης με την Ευρώπη. Στην ανακοίνωση περιγράφεται το πλαίσιο των θέσεων της ελληνικής πλευράς. Η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης. Η κυβέρνηση αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων. Κάθε πολιτικός αρχηγός θα συμβάλλει στο πλαίσιο του θεσμικού και πολιτικού του ρόλου. Κοινός στόχος είναι η επιδίωξη λύσης η οποία θα διασφαλίζει επαρκή κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών, αξιόπιστες μεταρρυθμίσεις, ισχυρό έμπρος στο βαρές αναπτυξιακό πρόγραμμα, δέσμευση για την αντιμετώπιση του προβλήματος του δημόσιου χρέους, άμεση αποκατάσταση της ρευστότητας στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Για χρόνο που χάθηκε με ευθύνη της κυβέρνησης έκανε λόγο ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ενώ ο Σταύρος Θεοδωράκης είπε πως έρχονται δύσκολες αποφάσεις. Αυτή η συνάντηση έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χάσαμε χρόνο. Ο χρόνος που χάθηκε ήταν εις βάρος της ελληνικής οικονομίας και της χώρας. Για μια προοπτική λύση που ήρθε στο ΚΕΠΕΝΤΕ έκανε λόγο η Φόφη Γεννηματά, ενώ ο Δημήτρης Κουτσούμπας, που ξεκαθάρισε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν συνυπογράφει, τόνισε ότι δεν εξουσιοδοτείται ο Πρωθυπουργός για νέα μνημόνια. Κατά τον Πάνο Καμένο, μετά τη σημερινή απόφαση, ο Αλέξης Τσίπρας πάει στις Βρυξέλλες με πιο ενισχυμένη διαπραγματευτική θέση. Η κρισιμότητα των στιγμών φαίνεται και από τις επαφές με ξένα κέντρα μεσούσης της σύσκεψης των αρχηγών. Σχεδόν 2,5 ώρες μετά την έναρξη των διαβουλεύσεων στο Προεδρικό Μέγαρο υπήρξε διακοπή, προκειμένου ο Προκόπης Παυλόπουλος να μιλήσει τηλεφωνικά και να ενημερώσει για τις ελληνικές θέσεις τον Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος τόνισε πως πρέπει να υπάρξει μια κοινή δήλωση των πολιτικών αρχηγών για να δείξει η Ελλάδα ότι έχει κοινό μέτωπο για μια λύση. Όμως ο γύρος των διαπραγματεύσεων και των διαβουλεύσεων μόλις είχε αρχίσει. Λίγο αργότερα ο Αλέξης Τσίπρας πήρε σειλά στο τηλέφωνο για να μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν. Κοντά στις 3 το μεσημέρι και με το Συμβούλιο ήδη επί 5 ώρες σε εξέλιξη, ο Αλέξης Τσίπρας είχε ακόμη μια σημαντική επικοινωνία. Αυτή τη φορά με την καγκελάριο Μέρκελ. Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να παρουσιάσει αύριο στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις προτάσεις της ελληνικής κυβέρνησης.